Ήταν από την κυρία Αριστονίκη. Γεια σας κυρία Θέκλα. Λοιπόν, είναι το πρώτο. Είναι η πρώτη Αριστοτρίτη που γυρίζουμε Ιούλιο. Ναι. Παίξαμε Αριστοτρίτη στον Ιούλιο, αλλά είναι η πρώτη που γυρίζουμε Ιούλιο. Mm. Αυτό είναι ένα ανέκταχτο. Για να γίνω κι εγώ λίγο ευπρεπής όπως είναι η κουμπάρα. Ευπρεπής, μια χαρά ευπρεπής. Ήρθε σήμερα, μου λέει που θα πας. Και πήγε κομμωτήριο, τη λέω σε σένα. Τη λέει, μου λέει και εγώ πήγα κομμωτήριο. Τη λέω, πού θα πας, σε σένα. Άρα εσύ πρέπει να πηγαίνει κομμωτήριο για μένα. Εγώ πηγαίνω μια φορά τη βδομάδα για να είμαι χτενισμένη όλη τη βδομάδα. Υπάρχει και με να χτενίζομαι. Εάν το χτένισμά σα, κυρία μου, κρατάει όλη την εβδομάδα, είστε εξαιρετικά τυχεροί. Άμα τα κάνω κότσο, κρατάνε. Τι επιτυχία γίνονται το βίντεο στη θάλασσα. Ναι. Πολύ επιτυχία. Θέλω να πει στον κόσμο πώ εκολυμπούσα. Αν έβλεπες δηλαδή. Δεν έβλεπα. Ήταν πίσα. Πίσα, ναι, πισούρι που λέμε και στην Κύπρο. Δεν είμαστε όμως στο πισούρι, είμαστε στο ζύγι. Όχι, είμαστε στο ζύγι. Ανησύχησες μήπως πνιγήκα σε καμία φάση. Κοιτούσα προς τα εκεί. Γενικά εγώ, επειδή δεν ξέρω να κολυμπώ. Δεν ξέρεις να κολυμπάς, λέμε καμίγα. Όχι, δεν ξέρω. Και δεν ξέρεις. Ναι. Όταν πηγαίνουμε θάλασσα, το μυαλό μου είναι σε αυτούς που γαλυμπάν. Δηλαδή στους δικούς μου που γαλυμπάν. Όμως σου είπα, θα βγήκα. Γράψε μια φίλη, γράψε η Φροσίνη Λαβίδα, λέει είσαι πάρα πολύ τολμηρή που μπήκες μέσα στη θάλασσα τη νύχτα και θάλασσα μου δεν ήξερες. Λέω ότι δεν ήξερε η κουμπάρα μου τη θάλασσα. Ναι. Είπε μου πως ήταν καλή. Έτσι ήταν να επιζήσω αν δεν ήταν καλή. Λοιπόν, πέμπω να δούμε την Αριστοτρίτη, τι ώρα να την παίζουμε. Γιατί τώρα βγάζω ένα vlog τη μέρα βράδυ. Το πρωί. Ναι, νομίζω την Αριστοτρίτη να διατηρήσουμε τρίτη πρωί στις 11. Ωραία. Φυσικά σήμερα, που είναι... 10... Είναι 14. 14 Ιουλίου 2020. Δεν είχαμε γυρισμένη Αριστοτρίτη από πριν. Είναι. Νομίζω ένα έχουμε. Ναι. Αυτόν ήρθε άλλος. Οπότε θα βγει... Μόλις βγει. Ναι. Ναι. Μόλις ζεστή, βγει, ζεστή. Μόλις βγει θα βγει. Τώρα θα βγει πριν το 7-8 ή μετά το 7-8 θα δείξει. Από ό,τι μου είπαν κάποιες φίλες του καναλιού, εγώ δεν ασχολούμαι αυτά τα πράγματα. Έχει εκλείψεις, μου είπαν, έχει συγκυρίες, συναστρίες, τα προβλήματα όλα έχουν να κάνουν με αυτόν. Δηλαδή τι εννοείς, ποια προβλήματα. Ναι, τώρα λέμε διάφορες ότι είναι έκλειψη της έκλειψης, ο έκλειψη και γι' αυτόν έχει τρελαθεί ο κόσμος. Φυσικά, ως επιστήμονας ψυχικής υγείας, as a mental health professional, ως ειδικός ψυχικής υγείας έχεις να πεις ότι τώρα υπάρχει περισσότερη προβλήματα από ό,τι άλλες περιόδους. Όχι, πάντα υπήρχαν προβλήματα. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι αυτά λειτουργούν και λίγο σαν... σαν να τα περιμένεις, δηλαδή ακούς ότι είναι δύσκολη η έκλειψη και τα λοιπά και ό,τι πρόβλημα συναντήσεις στον δρόμο σου λες «Α, είναι από αυτόν», ας πούμε, ή δεν έχεις την ίδια έγκλη να το αντιμετωπίσεις όπως... Πες μας, επειδή ξέρεις και πώς ονομάζει αυτό το φαινόμενο στην ψυχολογία, το φαινόμενο της... Αυτοπροκαλούμενης προφητείας. Αυτοεκπληρούμενης και αυτοπροκαλούμενης προφητείας. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί. Γιατί εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά το 20. Άκουσες, Ελένη, άκουσες, Νόντια, που μου λέτε εμένα. Ακούστε, ακούστε, τα λέει εδώ η επιστήμονα. Εγώ μια απλή κοπέλα. Εγώ πάντως, με το ζώδιο που διαθέτω, αν το διάβαζα κάθε μέρα, θα έπρεπε να πω να πνιγώ. Ειλικρινά. Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Ποιο ζώδιο μου διαθέτεις. Αυτόν το ζώδιο που λένε ότι έχω τέλος πάντων με βάση τη μέρα που γεννήθηκα. Δεν ξέρεις το ζώδιο σου, κόρη μου. Ναι, το ξέρω το ζώδιο μου, αλλά λέω αν το διάβαζα κάθε μέρα και όλα αυτά που έλεγε για μένα ίσχυαν. Πού το ξέρεις, διάβαζες? Κάποια στιγμή ναι. Υπήρχαν εποχές που όταν είχα τις μαύρες μου προσπαθούσα να πιαστώ από κάτι και είχα την κακή ιδέα να πιαστώ από το ζώδιο. Α, δεν είναι μόνο εγώ που έχω τύχει να διαβάσω ζώδια και Αριστονή. Λοιπόν, αχ, και έχω λίγο πιο φυσιολογική και τώρα, μετά ναι. Που τα διάβαζα. Ανησυχούσα και αγχώνομαι. Γιατί, ας πούμε, έλεγε, ξέρω εγώ, θα είναι ο Σεπτέμβρης ένας πολύ δύσκολος μήνας για σας, δεν θα γίνεται εκείνο, θα υπάρχουν παρεξηγήσεις, αυτού του. Οπότε άρχισα και αγχώνομαι για αυτόν τον μήνα που θα έρθει, ας πούμε. Mm.
Ό,τι έβλεπα μπροστά μου, ενόμιζα ότι είναι για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Οπότε ήταν σαν να το προκαλούσα και εγώ ίδια. Αυτό είναι το φαινόμενο της αυτοεκπληρωμένης προφητείας. Ενώ, εντάξει, είναι δύσκολα, τα μανίκια πάνω, αντιμετώπιση, ψυχραιμία, δεν παίρνουμε βιαστικές αποφάσεις. Κόρη, προσπαθούμε να ελαλούσα μου και εμένα ότι χώρισα εμείς γιατί ήταν τα φεγγάρια. Ποια φεγγάρια ο Λάρα, αφού είτε κοβέντα δεν πιένουμε. Όλοι, ούτε τα φεγγάρια φταίνε, ούτε οι πλανήτες. Φταίει ούτε η θέση δέκλα. Του ήλιου. Η δέκλα φταίει. Μπορώ να σας το πιστοποιήσω. Ως ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος η κουμπάρα, η οποία με γνωρίζει από το 2011 και η οποία ήταν μαζί μου σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ποιες κυβέρνησες, κόρη? Δεν ξέρεις το ανέκδοτο μας στο κανάλι όταν λέμε η παλιά κυβέρνηση. Α, οκ. Μπορεί να σας διαβεβαιώσει το προφανές ότι δεν είναι τα φεγγάρια. Όχι, όχι. Ούτε... τα φεγγάρια! Άστα, δεν φταίνε τα φεγγάρια. Λες να φταίνε... Είμαι παράφωνη. Τα φεγγάρια! Δεν φταίνε τα φεγγάρια. Ούτε οι πλανήτες, ούτε... Ο νους μου φταίει για όλα. Όχι. Κόρη, φταίω. Δεν φταίς μόνο. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, θέλω να υπώ. Εντάξει, να την αναλάβεις εκείνη. Εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες του εαυτού μου. Σε αφήνω να την αναλάβεις. Τις ευθύνες των εαυτών άλλων ανθρώπων δεν τις αναλάβουν εκείνοι. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη του δικού μου εαυτού. Παραδέχομαι τα δικά μου φτεξίματα και πάω και κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Μου λέγε μια φίλη μου, θα σου πω μετά πια. Και σε ένα φίλο σου. Λέει, χώρισε η μάνα της. Σε μεγάλη σε ηλικία. Και λέει της η μαμά της, της φίλης μου, της λέει, χώρισα κι εγώ, χώρισε και η Θέκλα, αλλά τη βλέπω τη Θέκλα, είναι πάρα πολύ ανανεωμένη. Ναι. Είναι άλλος άνθρωπος. Της λέει η φίλη μου, η Θέκλα όμως πάει και κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν είναι σαν εσένα. Η Θέκλα δεν χώρισε απλώς. Η αλλαγή της Θέκλας της είπε, ας πω ποια φίλη. Η δική σου φίλη. Okay. Και λέει τη κόρη μου, μαμάλη τη λέει. Η Θέκλα δεν έχει χωρίσει απλώς. Η Θέκλα έχει ξεκινήσει εντατική ψυχοθεραπεία. Ξεκίνα και εσύ εντατική. Τώρα έχω χάσει μια βούρτσα. Ξεκίνα και εσύ εντατική ψυχοθεραπεία και θα γίνει κι εσύ. Μου λέει, τη λέει, καινούργια. Έχει και ωραία γυαλιά η Θέκλα. Τη λέω, ποια ωραία γυαλιά. Μάνα, η προηγούμενη κυβέρνηση μου έκανε τώρα τα παλιά τα γυαλιά. Μου τα είχε διαλέξει. Η κυβέρνηση. Θα σου πω, τα γυαλιά δεν είναι καινούρια. Η διάθεση είναι καινούρια. Αυτό είναι. Και η διάθεση είναι καινούρια, επειδή, όπως είπες και εσύ, κάνουμε τα μανίκια πάνω, όλοι μας, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο ένα διαζύγιο, μια δύσκολη φάση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Εσύ περνάς τώρα μια δύσκολη φάση. Ναι. Μετακομίσεως μέχρι τελικής πτώσεως. Πες μας λίγο για τη μετακόμιση σου. Πολύ δύσκολη. Έχω κάνει πάρα πολλές μετακομίσεις στη ζωή μου. Πάρα πολλές. Αλλά αυτή ήταν πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον σε αυτήν τη μετακόμιση είναι. Με αφήνει να πω μερικά πράγματα. Yes. Οι Αριστονίκοι μετακόμισαν, οι Αριστονίκοι, η οικογένεια τη Αριστονίκη, δηλαδή ο Αριστονίκη, ο σύζυγος και τα παιδιά τη, η Μαριγούλα τότε ήταν μωράκι, μετακόμισαν από τη Θεσσαλονίκη στη Κύπρο το 2011. Και όμως μας είπε και προχθές σε εκείνο το βλόγκ μέσα στη θάλασσα, δεν το είδατε, δείτε το γιατί χάνετε. Χάνεται, έχει τέλεια εικόνα, φαίνεται τη φάτσα μας, HD όλα. Και όταν μετακόμισαν, έφεραν πάρα πολλά πράγματα μαζί τους, κούτες, πολλές. Και επειδή είχαν ένα αγοράκι, πώς ήταν ο Λάζαρος, 6 τότε? 6 ο Λάζαρος, 1,5 η Μαρία ή ενός? Ένα. Ενός ετών η Μαρία, ήρθαν οι άνθρωποι. Τακτοποιήθηκαν στο σπίτι, σε αυτό το πρώτο σπίτι που μετακόμισαν μέχρι στην Κύπρο και κάποιες κούτες τις άφησαν ανάνοιχτες. Κίντερ έκπληξη. Και τώρα αυτές τις μέρες η κουμπάρα ανοίγει κούτες. Πες μας για τις κούτες. Και βρήκα μέσα πράγματα που τα είχα χαμένα, κάτι βιβλία που τα έχω ξαναβάρει. Έχεις διπλά. Εννοείται. Φέρε. Ναι. Έχω βρει πολλά βιβλία που τα είχα ξεχάσει. Μου λέει χθες, μου γράφει στο Messenger, βιβλία, ανοίγω τις κούτες και εκεί βιβλία. Παρά από το μωρό που κάποιοι χαρές με τα βιβλία. Είχα και σημειώσεις από τον καιρό του Νόε. Από τον καιρό που μου φοιτήτρια, για όλα τα μαθήματα αναλυτικά, αναλυτικές σημειώσεις.
Ναι. Ξελιχτική 1, ξελιχτική 2, πειραματική 1. Ναι. Όλα τα πάντα, όλα. Είναι εκεί πέρα. Mm-hmm. Και εντάξει, τώρα είμαστε στο δίλημα. Τι να τις κάνουμε. Όχι, μην μετάξει τις σημειώσεις σου. Ο άντρας μου λέει είναι πολύ ο προσάναμα για τον Τζάκι. Μιχάλη. Του λέω να πετάξεις τη στατική και τα δικά σου τα μαθήματα, εμένα τα δικά μου. Ο Μιχάλης περιέχει πολλά βιβλία. Και αυτός έχει όλες τις σημειώσεις του Πολυτεχνείου. Αυτός θα τις κάψει. Εκείνος θα τις κάψει, ας τις κάψει. Συγγνώμη, αυτά του Πολυτεχνείου εξελίσσονται. Ναι. Ενώ τα δικά μας, μερικά έχουν και αρχαϊκή αξία. Και ρωτάει το γιο μας, του λέει, Λάζαρε, έχει περίπτωση να σπουδάσεις μηχανολόγος για να καλύψω τις σημειώσεις? Και λέει αυτός, λέει ο Λάζαρος, δεν νομίζω, μπαμπά, άμα είναι να σπουδάσω μηχανολόγος, θα τα κάνω μόνος μου, δεν θέλω να μου το δώσεις τις δικές σου. Λάζαρο, πού θέλει ο Μιχάλης? Ναι, οπότε... Σαν να του λέω, θα κάνω καλύτερες σημειώσεις. Αυτό του έλεγε στην ουσία. Λάζαρα, είσαι δικός μου. Λάζαρο, πού θέλει. Δεν νομίζω, σπουδάζω μηχανολόγος, θα δικαιώσεις σημειώσεις. Ναι. Ο Λάζαρος, ο οποίος θα πάει στο Λύκειο τώρα, διαλέγουν κλάδους. Διαλέξαν ήδη. Τι θα πάει? Πρακτικό. Απανάγια. Μαθηματικά, φυσική, χημεία και τέτοια. Ναι. Θέλουν να γίνουν γιατροί και οι δύο με τη Μαρία. Α. Απλά δεν έχουν αποφασίσει ο Λάζαρος τι γιατρός θέλει να γίνει. Μπράβο, κοίταξε, έχουν τα φόντα και οι δύο για να γίνουν. Τέλος πάντων, και κάνουν κονέ από τώρα. Ξεκίνησε η Μαρία να λέει του Λάζαρου: εσύ θα πας στην ιατρική πρώτος, θα μου δίνεις εμένα τις σημειώσεις, γιατί θα έρθω εγώ μετά. Μετά θα ανοίξεις εσύ πρώτα το γραφείο, θα κράτησες και ένα γραφείο δίπλα για μένα, όταν θα έρθω να είναι έτοιμο. Τα κατάφερε λοιπόν. Όταν ήταν μικρότερο, ήθελε να πάει στο ναύτη ο γιο τη. Τη λέω: εσύ τι θες να πάει? Μου λέει: θα μου άρεσε να πάει παιδίατρος. Περιμένετε να δείτε που το παιδί θα το κάνει να πάει παιδίατρος. Η Μαρία θέλει να γίνει παιδίατρος και θέλει να πάει ο Λάζαρος γυναικολόγος για να τη στέλνει πελάτες. Επιχειρηματικό μυαλό το μπαράκι, είδες. Και θέλει και προμήθεια, λέει. Από τώρα, ναι. Άμα του ακού να σε ζητάνε, είναι όλα τα λεφτά. Που αυτή η μικρή ήμουν από χθες εκεί σε σέρα και ήρθε κάτι σαν πέρα, μην με κοιτούσε έτσι. Ας καρδαμιχτεί. Της λέω, τι κοιτάς? Εσένα. Της λέω, τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Της λέω, δεν γίνεται κανείς άνθρωπος να μην σκέφτεται τίποτα. Εντάξει, μου λέει, κάτι σκέφτομαι. Της λέω, δεν θέλω να ξέρω. Ρε. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να ξέρω. Με κοιτούσε έτσι με πολύ. Με καλόν τρόπο, όχι κακό τρόπο, αλλά με μελετούσε. Τη λέω: θες να μου κάνεις ψυχοθεραπεία? Μου λέει: όχι! Τη λέω: δεν θες να γίνεις ψυχολόγος? Μου λέει: όχι! Γιατί τα παιδιά το ψυχολόγο δεν θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι? Έλαντε. Για πλάκα τη ρώτησα το μεταξύ, τσιντούσα το. Αν θέλει να γίνει ψυχολόγος, ενώ δεν ήθελα να τη πω τέτοιο πράγμα. Όχι! Λάντι τη ρώτησα τι θέλει να γίνει. Την άφησα εκεί να με μελετήσει, με κοιτούσε καλά-καλά. Η Μαρία μου θυμίζει πάρα πολύ τον εαυτό μου. Πάρα πολύ. Στο όμορφο όμως. Στο αδύνατο, στο ξαφό, στο ψηλό, στο γαλανομάτικο και στο όμορφο και στο πιο έξυπνο. Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ το πώς λειτουργούσα εγώ στην ηλικία της. Θα να πάνε, θα μας κάψει. Τι εννοείς, έχω κάψει τους γονείς μου εγώ? Δεν είπα τίποτα για σένα. Μάμα, κατηγορεί με! Ναι, έτσι που λέτε, παιδιά. Δύσκολο πράγμα είναι η μετακόμιση. Και... στο σπίτι τους έχουν πάρα πολλές κάσες, ανοιχτές, κλειστές, πάνω σε κρεβάτια, πάνω σε καναπέδες, κάτω από τα κρεβάτια, κάτω από τα τραπέζια. Παντού. Κάσες παντού. Παντού. Κοίταξε, όταν σκέφτεσαι τώρα ότι είναι η τελική σου μετακόμιση. Μακάρι. Όχι είναι. Και θα φτιάξετε το χώρο σας, που το φτιάχνετε πολύ όμορφο. Θα το φτιάξετε κατά πως θέλετε και θα είναι. Δε και τις φωτογραφίες που βάλες χθες στο Facebook από το γραφείο σας στην Καλαβασάνδρου. Είναι εξαιρετικό. Είναι μοναδικό. Μένει ένα συντριβανάκι να βάλουμε. Να βάλεις. Να βάλεις. Ναι, για να έχει όλα τα στοιχεία της φύσης. Κορέ, είναι τέλεια. Τι είναι που τα βάζεις στην πρίζα που έχει νερό. Τι είναι. Έχεις.
Όχι, να πάρω. Σου κάνω δωρό εγώ. Όχι. Έκαμε σου δωρό για τα γενέθλια. Όχι. Ως το χρόνο του 21. Όχι. Φέτος. Όχι. Για το καλό του γραφείου, το συντριβανάκι να στο σε μένα. Ακού να δεις. Γιατί έχω δει ένα πολύ ωραίο συντριβανάκι, το οποίο δεν. Εγώ πού να το βάλω εδώ πέρα, ναι. Πρόσεξες φέτος ότι είναι σβησά κεράκια, ναι. Ναι. Ωραία. Τα φιλόγια του χρόνου. Γιατί είναι σβησές. Για να μην τα κλείσω το 38. Επειδή δεν σου αγοράσαμε ντούρτα. Είναι ο τρόπος σου να πεις ότι δεν σου αγοράσαμε ντούρτα. Όχι, για να μην τα κλείσω. Άμα τα σβήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν τα κλείνεις. Για του χρόνου, αφού όλα φέτος πάνε πίσω. Κοιτάξτε, απολογούμε που δεν έφερα ντούρτα. Σταμάτα κορή, αφού δεν την τρώμε. Εγώ δεν την τρώω. Ε, αυτό με τόσο εγωκεντρική, μπορούσα να σου φέρω ένα γκραμπίφι. Γιατί δεν σου έφερε ένα λάχανο που τον Μιχάλη. Αυτό το ανέκδοτο που είναι inside joke. Και μόνο ο άνδρας της Αριστονίκης μπορεί να το καταλάβει. Γιατί είχε κάνει τρομερή εντύπωση στον άνδρα της Αριστονίκης ότι μία φορά Μιχάλη ένα φιλοξενούμενο ο οποίος τους έφερε δώρο ένα λάχανο. Κραμπί, ένα τέτοιο λάχανο. Και λέει, ποιος πάει και παίρνει δώρο λάχανο. Έχει όμως λάχανο που παίρνει δώρο λάχανο και μας τον είναι λάχανο μετά. Και γυρεύουμε και το λάθος. Οπότε. Είσαι πολύ τυχερή που δεν σου έφερε έναν κραμπί. Και του μείνε στο μυαλό το κραμπί. Το λάχανο και το λάχανο. Τι να κάνει ο άνθρωπος κι αυτός, μαθαίνει. Λέει σου έρχεται ο Κυπρέος σπίτι σου και φέρνει σου λάχανο. Ναι. Το φέρτο και το setting spray και είμαστε ok. Πού είναι το setting spray. Είδες τώρα, δεν μπορώ να πω τα ανέκδοτα που έλεγα πριν. Αυτό ναι, είναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω τα αστεία που έλεγα πριν, άντρα νύβρα χρειάζεται να είμαι ωραία. Θα αλλάξεις αστεία. Δώσ' μου λίγο το πιστολάκι. Να στεγνώσουμε το setting spray. Έγινα και εγώ σαν εσέναν τώρα, μετά από πόσες ώρες. Σιγά. Μετά από 17 λεπτά βαψίμεντος. Μα είναι ωραία που καμίσα μου τα μυρορμύρορ, μα είδετε τι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μα είδετε τι ωραία που καμίσα. Είναι ωραία. Και είναι και πάρα πολύ δροσερή. Ναι. Και είμαι και πολύ παχιά και σηκώνεται στους ώμους. Πρέπει να πάρω το 2 εντό έναν τούτο. Πρέπει να χαρά είναι. Πρέπει να βάλουμε και matching earrings. Και σκουλαρίγκια. Και σκουλαρίγκια πάμε αυτόν το, πάμε αυτήν την που καμίσαν τώρα. Θα βάλω mix and match. Mix and match. Τι χρώμα σκουλαρίγκια να βάλω. Άσπρα. Είμαι άσπρο, πας στο άσπρο δεν θα φαίνεται. Κόκκινα. Έστα αστεία. Ξεκινάμε με κόκκινα και μετά βλέπουμε. Θα κάνουμε διάφορα βίντεο. Λοιπόν, απολογούμε που δεν έφερα τούρτα. Σταμάτα! Αλλά θα φέρω συντριβάνα την άλλη φορά. Έχει τη λεμεσόνη να μου από τι είδα κάμουν ωραία συντριβανάκια. Λες σε διάφορα μαγαζιά που φέρνουν μπουκίνα, τζέτσι ή που Ινδίες, που έχει πέτρες. Μπαίνει στο ρεύμα και βάζεις νερό και έχει πέτρες. Ναι, ναι, από τούτο που θέλω. Για να έχει όλα τα και ξύλο και, και πέτρα και νερό. Εντάξει, μην το πιάσεις, το πιάσω εγώ. Το δώρο σου για τα γενέθλια σου. Να την πάλε. Αφού έκαμες μου δώρο για τα γενέθλια μου. Εν έφερα τουρτά. Να την πάλε. Μα δεν χρειαζόταν, δεν θα την έτρωγαν κανένας. Και εσύ μου τα παιδιά σου θα τρώγαν τουρτά. Δεν τρώνε τουρτές. Εγώ μάνα μου, επειδή είμαι μαζόχα. Τους έκανα τυραμιζού. Ήταν ωραίο. Ναι, δεν ήξερα αν ήταν ωραίο. Αχ, φύλαξα κάτι συνταγές καζάν τυπή για σένα τζοτέθηκε. Όχι για να μου κάνεις εμένα, επειδή σ' αρέσουν. Εγώ, όπου βλέπω συνταγές τις φυλάω για σένα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Που λες, τι θα έλεγα. Εντάξει, με καλή. Είσαι μια κούκλα. Πλέον δεν θα λέω άντρα νύβρα, δεν χρειάζεται να είμαι μορφή. Πλέον θα λέω κανάλι έχω, ανθρώπους έχω που με αγαπούν, μια χαρά είμαι. Τέλεια. Γιατί... Μ' αρέσει να το κρατήσεις αυτό. Ναι, κανάλι έχω, ανθρώπους έχω που με αγαπούν, είμαι μια χαρά. Γιατί μου έγραψε μία τύπισσα, η οποία νομίζω δεν έχει τολμήσει να ανταπαντήσει. Μου έγραψε κάτω από ένα... από το βίντεο... κάτω από το βίντεο το οποίο ήταν για τα καλά του να ζεις μόνος, μου γράφει... έχει και τα καλά του να ζεις μόνος, Θέκλα, αλλά τόση διαφήμιση που κάνεις θα βρεις στέρι. Τι διαφημίζεις? Τα έχω ότι διαφημίζω τον εαυτό μου ότι είμαι μόνη μου για να βρω άντρα. Μάλιστα. Νέο φρούτο κι αυτό.
Είδες, λέω, σε καμία περίπτωση, καμία σχέση, καμία σχέση. Πρώτη φορά να τα ακούω. Ναι, είμαι μια χαζίτα. Αν ήταν να διαφημιστεί τον εαυτό της, δεν θα πήγαινε θάλασσα τη νύχτα. Θα πήγαινε το πρωί. Επειδή ήταν νύχτα, είδες για ποιον λόγο πήγε θάλασσα τη νύχτα. Ήταν μέρα, ήταν να δεις γιατί πήγε θάλασσα τη νύχτα. Μια χαρά είσαι. Ναι, κατάλαβα. Είδες με και με το μαγιό, με εγκρίνεις. Ναι, μια χαρά, τέλεια. Σε εγκρίνω. Μόνο εσύ θα με δεις, όμως, θα με διάλυσω. Λοιπόν, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε, πες το και εσύ κουμέρα, κουμπάρα, η οποία με είσαι η πιο έμπιστη μου φιλενάδα. Γυρεύουμε έναν άντρα, κορί, γυρεύουμε. Όχι, άντρα, δεν γυρεύουμε ένα άλλο, φτάνει. Λέει και η Ελένη Παπαδοπούλου, ξέρεις τι ρε Ελένη που κύριε πρέσβη. Λέει και η Ελένη, να βάλεις έναν κεφάλαιο, κορί, στο βιβλίο, λαλί μου. Όχι, δεν είναι το κεφάλαιο, που να έχει τίτλο. Όταν ψάχνεις τον ένα, και βρίσκεις, και βρίσκεις απλώς άλλον έναν. Τέλειο! Αν το βάλω αυτό το τίτλο στο βιβλίο, είναι copyright της Ελένης Παπαδοπούλου από την Ιμπρέσβη. Τέλειο. Μου λέει, βάλε και ένα... Βάλε, μου λέει, όταν έκανα το live και ο κόσμος μου πρότεινε τίτλους και τέτοια, μου λέει, θα σου προτείνω κι εγώ ένα τίτλο κεφαλαίου. Είναι πολλά μεγάλος τίτλος τούτος. Είναι ωραίος. Τέλειος, όταν όχι του βιβλίου, κεφαλαίου. Α, το κεφαλαίο. Όταν ψάχνεις τον έναν και βρίσκεις απλώς άλλον έναν. Τέλειος, τέλειο. Λοιπόν, και το άλλο, νομίζω έχω καταλήξει σε δύο πιθανούς τίτλους βιβλίου. Ο ένας είναι «Έρωτας είναι». Θαρώ. «Έρωτας είναι θαυμαστικό». Οι τρεις τελείες. Και ο άλλος είναι «Έρος». Ανήκατε μάχα. Τρεις τελείες. «Αυτός ο αδιάγνωστος». Τέλεια! Το οποίο αυτός τίτλος βγήκε συνομιλώντας. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια συνομιλούσα. Ποια συνομιλούσα. Και μου στείλε. Με τη Μαριάννα Δημητράνομη σου. Κάτσε να βρω τη συνομιλία. Για να είμαι σίγουρη. Με τη Μαρία την Πατσιοπούλου. Με τη Μαρία την Πατσιοπούλου. Μαρία μου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Είναι τρεις οι φίλες μου στην Αθήνα που έχουμε και συνεργασίες και είμαστε συνάδελφοι. Η Μαρία Πατσιοπούλου, η ψυχοθεολόγος, η ψυχοθεραπεύτρια. Η Μαριάννα Δημητρά. Και η Ελένη Παπαδοπούλου, αυτές που μιλάμε και για το βιβλίο και αυτά. Έχω και άλλες φίλες στην Αθήνα φυσικά. Είναι και η Δώρα Κονταξή και άλλος κόσμος πολλής. Αλλά μιλάω για αυτές τις τρεις που μιλάμε συχνά. Η Μαρία, η Παντσιοπούλου μου έχει δώσει τον. Μου έχει πει. Μιλούσαμε με τη Μαρία την Παντσιοπούλου. Και τώρα δεν θυμάμαι πώς προέκυψε. Δεν είχε πει ακριβώς τον τίτλο η Μαρία. Μου λέγε «Έρωτας αυτός ο παράξενος, έρωτας αυτός ο έτσι». Και λέγω «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Τέλειο. Μα θέλω να μπεις λίγο στον κόσμο πριν τελειώσουμε αυτό το αέκταχτο, το βαφτικό, το αυτό το οποίο ενημερώνουμε πως δεν ψάχνουμε άνδρα, αυτό το οποίο έχουμε πει για τις μετακομίσεις, έχουμε πει για τις σκούτες κλπ. Θέλω να πεις στον κόσμο τι επίγευση σου άφησε η πρώτη ανάγνωση του πρώτου draft, του πρώτου πρόχειρου κύριου του κεφαλαίου. Ναι. Λογοτεχνική. Ναι. Πρώτη φορά γράφω έτσι, ναι. Ναι, ναι, πρώτη φορά γράφω έτσι. Ρομαντικό, λογοτεχνικό. Αλλά ομό. Ψυχογραφικό. Εννοείται. Πάνω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι ομό. Δηλαδή τα πράγματα όπως είναι. Είναι ομό. Δεν το. Δεν έχει σάλτσες. Δεν θέλω να γράψω μυθιστόρημα με νουβέλα. Αλλά νομίζω, αυτό το έχω ξεκινήσει το κεφάλαιο και νομίζω θα είναι το τελευταίο. Νομίζω και εσύ θα είναι το τελευταίο αυτό. Ναι. Θα είναι το τελευταίο που θα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα είναι σαν ένα μικρό μυθιστόρημα που θα είναι στο τέλος του βιβλίου. Δεν, νομίζω θα καταλήξω κάποια στιγμή να γράφω μυθιστόρηματα. Έτσι όπως με βλέπω. Πώς με είδες εσύ. Ναι. Νομίζω ότι έχω τόσες πολλές ιστορίες μέσα στο κεφάλι μου. Γνωρίζω τόσες. Ζωές ανθρώπων ή πράγματα για τις ζωές των ανθρώπων μέσα από την επαφή που έχουμε χιλιάδες ανθρώπους στο διαδίκτυο και από κοντά, που έχω καταλήξει στο σημείο πως αυτές οι ιστορίες κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν λογοτεχνικά, εννοείται, αλλοιωμένα εννοείται, ώστε να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία κανενός, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το κεφάλαιο.
Σου κάνει και εσένα. Ναι, σου βγήκε λογοτεχνικά πρώτη φορά. Πρώτη φορά μου βγαίνει λογοτεχνική γραφή. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Μέχρι τώρα έγραφα δοκιμιακά. Άρα το καινούριο βιβλίο θα έχει πολλές εκπλήξεις. Έχεις διαβάσει την εισαγωγή. Έχεις διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο. Όσο έχω γράψει από το πρώτο κεφάλαιο. Ναι, το τελευταίο να αφήνει να αιωρείται μια ελπίδα. Δεν έχει τελειώσει. Ως τώρα. Το κεφάλαιο δεν έχει τελειώσει. Ναι, ως τώρα, έτσι όπως το έχεις γραμμένο αυτή τη στιγμή, να αφήνει μια ελπίδα. Αφήνει μια ελπίδα, αλλά είναι νομίζω και το essence, η ουσία όλη της υποθέσεως. Τι εστί έρωτας, τι είναι ο έρωτας και τι νοήματα δίνουμε στον έρωτα όλοι εμείς. Λογοτεχνικά. Γι' αυτό είναι λογοτεχνικό. Γιατί είναι ο έρωτας έτσι. Είναι μια καταπληκτική διεργασία και επειδή με ρωτάτε, ήμουνα στο live προχθές και ήμουνα πολύ φρέσκια. Ήμουνα πολύ φρέσκια γιατί ήρθα από τη θάλασσα που είχα πάει με την μπάρα μου και που είχα κολυμπήσει. Και που, άμα είμαι με την Αριστονή και περνάω τέλεια. Σε πιο αγαπημένη μου παρέα. Και επειδή όμως ήμουνα και σε αυτή τη συγγραφική δράση, η οποία είναι έτσι αναζωογονητική. Αυτά με το έκτακτο. Πάμε να γυρίσουμε το κανονικό. Μπας και δείτε καμία Αριστοτρίτη. Φιλιά! Γεια!